Λοιπόν, η ενημέρωση για τη νέα δέσμη στήριξης οικονομίας είναι σε εξέλιξη από το Οικονομικό Επιτελείο. Συνεχίζεται. Πάμε στον Κωνσταντίνο Δαυλό για να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Κωνσταντίνε. Όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, θα ήμασταν έτοιμοι στο τέλος Απριλίου για το πρώτο εργαλείο, την παροχή του κεφαλαίου κινήσεως, το οποίο και προχώρησε για τα ενήμερα τραπεζικά δάνεια. Επιπλέον έχουν δεσμευτεί για αυτές τις εγγυήσεις 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων. Επίσης υπάρχει και ένα δεύτερο εργαλείο, η παροχή του κεφαλαίου εγγύηση κεφαλαίου κίνησης για το διπλάσιο της μισθοδοσίας των μικρομεσαίων εταιριών. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι και τα δύο εργαλεία έχουν έναν όρο. Ο βασικότερος όρος είναι να μην έχει απολυθεί κανένας εργαζόμενος μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου της τρέχουσας χρονιάς 2020. Επίσης, όπως είπε ο Υπουργός, η χώρα έλαβε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αύξηση του προϋπολογισμού κατά 200 εκατομμύρια για έναν ακόμη γύρο επιχειρηματικών δράσεων και στήριξης της επιχειρηματικότητας. Επίσης, εγκρίνονται τα χρήματα αυτά, όπως είπε ο Υπουργός χαρακτηριστικά, και τελειώνω με αυτό. Τα χρήματα αυτά δεν είναι δανειοδότηση, είναι επιδότηση, που σημαίνει ότι δεν θα ζητηθούν ποτέ πίσω. Κωνσταντίνε Δαυλέ, να σε ευχαριστήσουμε και να επιστρέψουμε να ακούσουμε το λόγο. Έχει τώρα Υπουργός Εργασίας ο κύριος Βρούτσης. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη. Κανένας δεν θα μείνει μόνος. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στη νέα φάση που εισέρχεται η οικονομία, καλείται να κινηθεί σε τρεις άξονες. Πρώτον, στη συνέχιση στήριξη των θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων. Δεύτερον, στη στήριξη των εισοδημάτων μέσω ενός νέου μηχανισμού αναπλήρωσης τυχών απολειών του εισοδήματος των εργαζομένων. Και τρίτον, στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων με πλήρη εφαρμογή των μέτρων πρόληψης της διασποράς του ιού στους εργασιακούς χώρους. Πάνω στους παραπάνω άξονες και μέσα στο πλαίσιο της νέας φάσης αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού και της έκδοσης της νέας πράξης νομοθετικού περιεχομένου, ανακοινώνω τα εξής παρακάτω. Πρώτον, μέτρα για την υγεία και ασφάλιση και ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους. Θεσπίζονται αυστηρά αλλά ασαφή μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε επιχειρήσεις, παύλα εργοδότες. Οι επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν τη δήλωση αυτοσυμόρφωσης, η οποία θα αποτελεί τον οδηγό συμμόρφωσης των εργοδοτών και των εργαζομένων στις επιταγές του ΕΟΔΗ και κατ' επέκταση της προστασίας όλων από τον κίνδυνο διασποράς του ιού μέσα στους εργασιακούς χώρους. Το ενισχυμένο ελεκτικό σώμα του Υπουργείου Εργασίας, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΣΕΠΕ, καθίσταται ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων προστασίας, της διαπίστωσης παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων. Θέλω να τονίσω ότι υπάρξουν κυρώσεις και πρόστιμα σε όποιον αντιβαίνει τους κανόνες υγείας και ασφάλειας, και σαν επιβλέψουσα αρχή θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αλλά και αυστηροί στην τήρηση των κανόνων αυτών. Δεύτερον, μηχανισμό στήριξης των εισοδημάτων των εργαζομένων. Κύριος παρανομαστής όλων των παρεμβάσεών μας είναι ο εργαζόμενος και η απασχόληση. Γι' αυτό και πρωταρχικό μας μέλημα είναι να στηρίξουμε και σε αυτή τη φάση, στη νέα αυτή φάση, τους εργαζόμενους που θα κληθούν να επανέλθουν σε ένα πρωτόγνωρο και διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Για το σκοπό αυτό προχωράμε οριζόντια σε οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων που θα επιστρέψουν στην εργασία τους, αλλά πιθανόν σε συνθήκες μειωμένου ωραρίου. Τυχόν απώλειες που θα προκύψουν θα αναπληρωθούν από την πολιτεία με κονδύλια που θα διασφαλιστούν από την αποτελεσματική αξιοποίηση σχετικών εργαλείων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ειδικότερα με την ενεργοποίηση του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΣΟΥΡ. Τρίτον, διατήρηση των θέσεων εργασίας και ωράριο εργασίας. Άρση αναστολής. Θυμίζω ότι για πρώτη φορά η κυβέρνηση απαγόρευσε δια νόμου τις απολύσεις και έθεσε στις προηγούμενες δέσμες μέτρων την ειδική ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας σε όσες επιχειρήσεις θέλησαν να μπουν κάτω από το προστατευτικό πλαίσιο της πολιτείας. Εμείς ήδη το κάναμε πράξη. Έτσι και τώρα, με κύριο γνώμονα τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ομαλή επάνωδο των επιχειρήσεων και των εργοδοτών σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας και κανονικότητας, παρέχουμε ένα ακόμα εργαλείο σε επιχειρήσεις και εργοδότες.
δίνουμε τη δυνατότητα κατάργησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τουλάχιστον για ποσοστό 40% εφόσον η αναστολή έχει διαρκέσει κατελάχιστον 15 μέρες. Οι παραπάνω επιχειρήσεις και εργοδότες θα έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν την αναστολή μέρος των συμβάσεων εργασίας που έχουν τεθεί σε αναστολή όχι μεγαλύτερο του 60% κατά νότα το χρονικό διάστημα 30 ημερών και όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Ωστόσο, η παράταση της αναστολής των συμβάσεων θα ισχύσει υπό δύο βασικές προϋποθέσεις. Την απαγόρευση απολύσεων και της μείωσης του προσωπικού τους μέχρι τις 31 Μαΐου, αλλά και τη ρητή διατήρηση των θέσεων εργασίας με τις ίδιες μορφές συμβάσεων. Καμία απόλυση, καμία καταγγελία σύμβασης εργασίας για το επόμενο χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα έκτακτα και αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της διασποράς του κορονοϊού στη χώρα μας. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρατείνει την αναστολή περισσότερων συμβάσεων εργασίας από αυτές που αντιστοιχούν στο ποσοστό του 60% επί του συνόλου αυτών, υποχρεούται να καταβάλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων αυτών. Παράταση αναστολής. Αντίστοιχα, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις και εργοδότες, των οποίων η απαγόρευση λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής εξακολουθεί να υφίσταται κατά το μήνα Μάιο. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να έρθει και η τελευταία αρνητική επίπτωση της πανδημίας, θα συνεχίσουμε να χορηγούμε την αποζημίωση ειδικού σκοπού σε όσους εργαζόμενους παραμένουν σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής τους ή οι δραστηριότητες όπου ασχολούνται επαγγελματικά παραμένουν κλειστές για υγειονομικούς λόγους. Παρέχουμε ακόμα τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, να ανακαλούν προσωρινά την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους με σκοπό αντιμετώπισης έκτακτων, κατεπηγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών. Η προσωρινή επάνωδος στην εργασία εργαζόμενων των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή για τέτοιες επιτακτικές και επίγουσες ανάγκες πρέπει να δηλώνεται από τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες με ειδικό έντυπο στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της πραγματοποίησης της παραχόμενης έκτακτης εργασίας. Ωράριο. Τέλος, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής επανεκκίνησης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα, καθώς και της δημόσιας υγείας, οι επιχειρήσεις εργοδότες που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, θα μπορούν να προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους κατά τα οριζόμενα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η προσαρμογή του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών. Τέταρτον, στήριξη της επιστημονικής κοινότητας και ειδικών κατηγοριών. Μέσα στον Απρίλιο, θέλω να θυμίσω ότι στηρίξαμε τα εισοδήματα περίπου 2 εκατομμυρίων εργαζομένων και επιχειρήσεων, σχεδόν 800.000 μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν λάβει τα 800 ευρώ, σχεδόν 165.000 επιστήμονες έχουν λάβει ήδη την ενίσχυση των 600 ευρώ. Για τους επιστήμονες, όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην υπαριθμόν 286 κάθετος 2 Τετάρτου του 2020, πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ. Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει το παραπάνω, δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δίνεται μέχρι τις 8/5 του 2020 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη supportemployees.service.gov.gr για την καταβολή της ανωτέρου οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού με τη χρήση των κωδικών TaxNet που διαθέτουν. Για τις ειδικές κατηγορίες. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, θα ανοίξει στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη το σχετικό έντυπο το οποίο ήδη σήμερα υπέγραψα για τις νέες κατηγορίες εργαζομένων όπως οικοδόμοι, εργαζόμενοι σε τουριστικά επαγγέλματα και άλλες κατηγορίες εργαζομένων συνολικά σε 160.000 δικαιούχους
προκειμένου να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού επιδόματος ύψους 800 ευρώ. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ώστε να καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους στο διάστημα 5 έως 8 Μαΐου. Και τέλος, για τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Παρατείνεται έως και τις 36 του 2020 η ισχύς των κανονιστικών όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες έληξαν στο διάστημα από 28 Δευτέρου 2020 έως 34. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, τη νέα δέσμη οικονομικών μέτρων στήριξης από τους συναρμόδιους υπουργούς Ταϊκούρα, Γεωργιάδη και Βρούτση.